Του μήνα θα αναμετρεθούν οι εθνικές ομάδες της Ελλάδας και της Τουρκίας στο kickboxing. Στον αντίστοιχο περσινό αγώνα που έγινε στην Κωνσταντινούπολη, είχαν σημειωθεί επεισόδια στη συνέντευξη τύπου ανάμεσα στους Έλληνες και Τούρκους αθλητές. Τους αγώνες θα παρουσιάσει ο δημοσιογράφος του Star, Στέφανος Κωνσταντινίδης. Ελλάδα-Τουρκία, αυτή τη φορά μέσα στο ring. Οι 5 καλύτεροι Έλληνες kickboxers θα αντιμετωπίσουν στις 28 Απριλίου επί ελληνικού εδάφους τους 5 καλύτερους Τούρκους. Οι Έλληνες ζητάνε τη ρεβάνς. Πέρσι, τέτοια εποχή στην Κωνσταντινούπολη, δεν έλειψαν τα επεισόδια στη συνέντευξη τύπου. Δεν έχω ξεχάσει πώς μου φέρθηκε ο Μπάρης στην Αυστραλία και ήρθα να τα αποδώσω εδώ. Ήρθα στην πόλη να τα αποδώσω. Έχω φέρει την πετσέτα. Θα δώσω μια ευκαιρία να πετάξει πετσέτα τώρα και να μην ανέβει στο ring. Μπορείς να σου δίνει άλλο ιδέα. Στην Κωνσταντινούπολη, ο λόγος που σηκώθηκα για συνέντευξη τύπου και πέταξα την πετσέτα στον Τούρκο αθλητή που έπαιξα, ήταν γιατί με είχε προκαλέσει στην προηγούμενη αναμέτρηση στην Αυστραλία. Με είχε προκαλέσει, ήταν πολύ προπολιτικός και την ώρα που μίλαγα στην ένταξη τύπου, κάτι είπε, έβρισε. Και δεν κράτησα τα νεύρα μου. Το έκανα περισσότερο για ψυχολογικούς λόγους, να του ρίξω την ψυχολογία, να του δείξω ότι δεν το φοβάμαι, ακόμα και στην Κωνσταντινούπολη. Έτοιμος για τη μάχη ο καλύτερος Έλληνας αθλητής που παίζει Muay Thai με αγκώνε στο πρόσωπο. Ένα στυλ τόσο θεαματικό όσο και επικίνδυνο. Ο Stam the Showman, όπως το ξέρουν οι γνώσεις του αθλήματος σε όλο τον κόσμο, υπόσχεται ότι θα πάρει τη ρεβάνς. Δεν φοβήθηκα, πήγα Κωνσταντινούπολη και έπαιξα. Είμαι αθλητής, τη δουλειά μου την κάνω μέσα στο ring και δεν θα φοβηθούνται τώρα. Το μόνο που εύχομαι είναι να έρθει ο κόσμος να μας στηρίξει, γιατί Κωνσταντινούπολη πραγματικά αυτό που ζήσαμε από τους Τούρκους φίλους ήταν κάτι. Δηλαδή γιουχάρα, μας βρίζανε, μας φερθήκανε πολύ άσχημα. Ο Γιάννης Οποκλέους με το παρατσούκλι Τουρκοφάγος, αφού κέρδισε τους Τούρκους και στην Αυστραλία και πέρσι στην πόλη, είναι έτοιμος φέτος για θέαμα αλλά και ουσία στο παιχνίδι του. Η ρεβάνς για την ήττα στο ποδόσφαιρο μέσα στο ring, αυτό υπόσχονται οι Έλληνες μαχητές. Με τους θεατές που θα κατακλείσουν το Ολυμπιακό Κέντρο της Άρσης Βαρών, να πρέπει να έχουν στο μυαλό τους συνεχώς την κόσμια συμπεριφορά που πρέπει να δείξουν εκείνο το Σαββατόβραδο.